Το 2016, οι περισσότεροι κάτοικοι του Λασιθίου τη γνωρίζουν, ασχολείται με όλους τους νομούς του Λασιθίου. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα με κλιμάκι, αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλευτές. Πηγαίνουμε σε νοσοκομεία και σε κατοίκων επισκέψεις. Η αλήθεια είναι, έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα τώρα που τρέχει από πέρυσι τον Ιανουάριο, που αφορά όλη την Κρήτη και είναι, ονομάζεται «Κανένας μόνος στην πανδημία». Αποτελείται από 2 ψυχολόγους και παρέχει στήριξη σε όλα τα άτομα που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, άτομα με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες, αλλά και γενικότερα για τον πληθυσμό, και είναι είτε με διαζώσεις συναντήσεις είτε εξ αποστάσεως για τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Να, αυτό τώρα αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ναι, ότι έχει στηθεί αυτό, βοήθεια για ανθρώπους που δεν ξέρω πώς να διαχειριστούν τώρα αυτό το θέμα της πανδημίας, 2 χρόνια μετά την πανδημία, ναι. Τι να διαχειριστούν και πώς θα καταλάβει κάποιος ότι έχει επηρεαστεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε και με κάποιο τρόπο πώς θα το καταλάβουμε. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Θέλετε να μιλήσουμε, τώρα. Ναι, να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω ότι πολλά ζητήματα που ανακύπτουν τα ρίχνουμε στην πανδημία. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα, όπως λέγαμε και με το Βαγγέλη εδώ, υπάρχει υπόβαθρο. Δεν βγαίνει ξαφνικά, ας πούμε, η πανδημία είναι η αφορμή τελικά ή είναι η αιτία. Τι είναι ακριβώς, κύριε Μητάκη? Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Γενικότερα τα αιτήματα που έχουμε, δεν θα μας πει κάποιος ότι έχω επηρεαστεί από την πανδημία ή φοβάμαι τον κορονοϊό. Είναι ελάχιστα αυτά τα αιτήματα. Κυρίως είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός, όπως άγχος, οικογενειακά προβλήματα, κρίσεις πανικού ή και ψυχικές παθήσεις που είχαν ένα υπόβαθρο, όπως αναφέρατε κι εσείς, και τώρα πιθανότητα με την πανδημία να έχει ενταθεί όλο αυτό. Ναι. Οπότε κανένας δεν θα μας πει έτσι ονομαστικά, ας πούμε, ότι εγώ φοβάμαι τον κορονοϊό. Αυτό όσο αφορά το πρόγραμμα, ζητάνε βοήθεια. Αυτό τώρα το πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα τώρα, ας πούμε εδώ στην Ιερά Πέτρα, ξέρω ότι υπάρχει κάθε Πέμπτη γίνονται συνεδρίες στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας για θέματα. Όποιος έχει ανάγκη, τέλος πάντων, μια ψυχολόγο, κάτι να... αυτό είναι ξεχωριστό πρόγραμμα από το πρόγραμμα της Πέμπτης. Ναι, είναι ξεχωριστό. Στην Ιερά Πέτρα δεν είμαστε μόνο την Πέμπτη, είναι Δευτέρα-Πέμπτη. Είναι μια εξωτερική μας συνεργάτη, ψυχολόγος. Σωστά. Και Τρίτη και Παρασκευή είναι κλιμάκιο εδώ της υπηρεσίας. Στις Παρασκευές έχουμε και ψυχίατρο και ψυχολόγο, νοσηλευτές, και τις Τρίτες είναι ψυχολόγος με... Αυτά στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, για όσους δεν το γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό, για να κλείσουν ραντεβού, που νομίζω ότι πέρα από το πρόγραμμα που περιγράψατε πριν, που έχει να κάνει και με την πανδημία, όσοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο είτε σε εσάς στην κινητή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο να κλείσουν κάποιο ραντεβού, διαδικαστικό τώρα φυσικά το θέμα, είτε να πάρουν εδώ στο νοσοκομείο πώς λειτουργεί και να κλείσουν κάποιο ραντεβού σε εσάς, στην κινητή μονάδα, που είναι το 2841-025-905, είτε για να κλείσουν ραντεβού για μια διαζώση συνάντηση στην κινητή μονάδα, είτε και για το πρόγραμμα. Για το πρόγραμμα βέβαια υπάρχουν και κάποια email που μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια για να ξέρει ο κόσμος, και επίσης έχουμε και τηλέφωνο εφημερίας που είναι 24 ώρες το 24ωρο για επίγοντα περιστατικά. Αυτό έχει κυρίως σκοπό και την πρόληψη των αυτοκτονιών αλλά και την αποφυγή των νοσηλιών, να μην νοσηλεύονται οι ασθενείς. Μας έκλεισε η γραμμή με κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε προσπάθεια η Ειρήνη να συνδεθούμε ξανά με την κυρία Μητάκη. Είναι κοινωνική λειτουργός και έχει να κάνει ιδιαίτερα με το πρόβλημα αυτό που προκύπτει, που είναι η αφορμή, όπως είπαμε, για η πανδημία, για να βγουν στο φως, στην επιφάνεια
ενδεχομένως κάποια νοσήματα τα οποία δεν τα ίσως έχουμε κρίσει. Ίσως να ήταν ανενεργά ή κρυμμένα. Το σίγουρο είναι ότι προκληθήκαν διάφορα. Και βέβαια θέλω να δω και έχω μια την απορία αυτό το διάστημα με, η αύξηση η οποία υπήρξε, γιατί υπήρξε αύξηση, είναι ικανή να πούμε ότι γιγαντώνεται το πρόβλημα σε ποσοστιαία, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να προβλεφτεί από τις δομές που υπάρχουν, να δούμε και την οργάνωση που υπάρχει για να μπορούμε να έχουμε εκτός από την προληπτική ιατρική για το θέμα της ψυχικής υγείας, τι διαδικασίες υπάρχουν για μετά τη διάγνωση. Γιατί και κατά πόσο εφαρμόζονται. Γιατί στο Λασίθι είναι και η μόνη, η μόνη περιφερειακή ενότητα που δεν υπάρχει κάποια δομή πέρα από εσάς, κυρία Μητάκη, έτσι. Ναι, υπάρχει βέβαια και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο... Αλλά θέλω να πω, αν κάποιος χρειάζεται μια νοσηλεία, τέλος πάντων, πρέπει να πάει στο πανεπιστημιακό, αν τα ξέρω καλά. Αυτό το σκοπό έχει και η ύπαρξη της μονάδας, να αποφεύγονται οι νοσηλείες, τουλάχιστον οι ακούσιες. Μάλιστα. Ωραία. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν τώρα που εσείς θα διαχειρίζεστε, και να μας δώσουμε και μια εικόνα από το Λασίθι, κυρία Μητάκη, τι γίνεται στο νομό μας. Σίγουρα έχουν αυξηθεί πολύ τα αιτήματα και οι ανάγκες του πληθυσμού. Αυτό που παρατηρούμε έντονα το τελευταίο διάστημα είναι η αύξηση αιτημάτων από τους έφηβους. Υπάρχει δηλαδή αρκετή ψυχοπαθολογία στους εφήβους και ανάγκη, που κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα τόσο έντονα. Έχει παίξει ρόλο, πιστεύετε, το θέμα της πανδημίας, έχει παίξει ρόλο και το θέμα της μακρόχρονης κρίσης, η αύξηση αυτή ξεκίνησε από τα μέσα της πανδημίας ή ήταν και πιο πριν να έχει ξεκινήσει η αφετηρία της? Νομίζω ότι κάπου από τα μέσα της πανδημίας, τώρα αν οφείλεται εκεί, το πιθανότερο είναι συνδυαστικά. Μάλιστα. Είναι. Σίγουρα και η σύγχρονη εποχή και το διαδίκτυο και τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και οι οικογένειες, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός, υπάρχει πολύ άγχος και για την υγεία του κόσμου και για την καθημερινότητα και για τις οικονομικές ανάγκες, πολλά οικογενειακά προβλήματα. Έχουμε και αρκετές εισαγγελικές παραγγελίες για πρόγραμμα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν και αυτά, τα οποία υπήρχαν βέβαια, δεν είναι τεράστια η αύξηση, αλλά σίγουρα υπάρχει. Απλά το ποσοστό λίγο αυξήθηκε. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, δράπτω με τις ευκαιρίες όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό τομέας. Αφού υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες, αφού έχουν συμβεί όλα αυτά τα οποία διαδικαστικά πρέπει να γίνουν και έχει πια πάρει το δρόμο του, τι διαδικασίες υπάρχουν για να υποστηριχθεί μια οικογένεια ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει την πάθηση μετά από την οποιαδήποτε νοσηλεία ή παρακολούθηση, έτσι ώστε να ξέρουμε και το τι συμβαίνει μετά? Υπάρχει δυνατότητα αυτή? Γιατί βλέπουμε ότι πολλά πράγματα δυστυχώς δεν λειτουργούν ακριβώς έτσι. Μιλάτε για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής ή γενικότερα για κάποιον ψυχικά ασθενή? Ενδοοικογενειακής βίας και από εκεί και πέρα και για λόγους ψυχικής κατάστασης που να συμβαίνει η ενδοοικογενειακή βία. Αρχικά, πολλές φορές η ενδοοικογενειακή βία δεν σχετίζεται με ψυχικό νόσημα, γιατί πολλοί τα μπερδεύουν. Δηλαδή, το ότι κάποιος είναι ψυχικά ασθενής δεν σημαίνει ότι είναι και επιθετικός. Ναι, όχι, δεν μιλάω για το σύνολο, μιλάω για τις περιπτώσεις που σχετίζεται. Στις περιπτώσεις που συμφωνήσει το ζευγάρι, είναι ο νόμος της ποινικής διαμεσολάβησης, ότι γίνεται δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ του ζευγαριού, να παρακολουθήσει ο θήτης, αλλά και το θύμα στην ουσία, ένα πρόγραμμα συμβουλευτικό με ψυχολόγο ή και με ψυχίατρο αν χρειάζεται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν θέματα που υπάρχουν. Έχει αποτελέσματα αυτό, κυρία Μητάκη? Το παρακολουθούν δηλαδή. Το παρακολουθούν, γιατί... Αν κάποιος θέλει πραγματικά να βοηθηθεί, μπορεί. Αν όχι, είναι καταναγκαστικό και ίσως δεν έχει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια παρακολούθηση στην οικογένεια και μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα σε κάποιο άλλο μέρος, όπως το θύμα, στα παιδιά. Σίγουρα είναι βοηθητικό. Τώρα, αν αντιμετωπίζετε, δεν μπορώ να σας πω ότι αντιμετωπίζετε.
Μάλιστα. Για τον ψυχικά ασθενή, τώρα που με ρωτήσατε, μετά την νοσηλεία κάποιου, είτε είναι ασθενής μας είτε όχι, συνεργαζόμαστε με τις ψυχιατρικές κλινικές που μας παραπέμπουν τα περιστατικά, τους κάτοικους του Λασιθίου. Παρακολουθούνται από γιατρό και ψυχολόγο στο νοσοκομείο και για αυτούς που είτε είναι αρνητικοί είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχουν και κατοίκων επισκέψεις όπου πηγαίνουμε και τους παρακολουθούμε στο σπίτι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Υπάρχει συνεργασία με την κοινότητα και με άλλες υπηρεσίες, κέντρα ημέρας, νοσοκομεία, με όλες τις υπηρεσίες, με σκοπό να βοηθούν οι ασθενείς και να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να παραμένουν στην κοινότητα και να είναι υγιείς. Είπατε και για αύξηση ενδιαφέροντος τα αιτημάτων των εφήβων, κυρία Μητάκη. Αυτό τι σημαίνει, επειδή έχουμε όλη μια ευαισθησία ιδιαίτερη στην εφηβεία, τι συνήθως πιάνε τα αιτήματα των εφήβων? Συνήθως γίνεται από τις οικογένειες. Είτε παροβατικές συμπεριφορές, είτε άγχος, αλλά έχουμε και πολλούς αυτοκτονικούς έφηβους. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Έχουμε εδώ και στο Λασίθι τέτοια φαινόμενα, μου πεις τώρα. Επειδή η Κρήτη έχει μια, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει, ή αυτό καταλαβαίνουμε δημοσιογραφικά, έχει μια αύξηση αυτοκτονιών. Δεν ξέρω αν, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά από την ισογραφία βλέπουμε ότι υπάρχουν μέρες που έχουμε και σχεδόν μέρα παραμέρα μια αυτοκτονία, έτσι. Ναι. Είχαμε 12χρονο προχθές ή μια απόπειρα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα νομίζω. Ναι, σε όλη την Ελλάδα, απλά λέω ότι στην Κρήτη ίσως να είναι ένα κάτι παραπάνω ή δεν ξέρω. Αυτά τα αυτοκτονικά πού πιστεύετε ότι οφείλονται, κυρία Μητάκη, δηλαδή από τη δική σας την εμπειρία? Σίγουρα οφείλονται στο περιβάλλον, στην οικογένεια, από εκεί προέρχονται όλα, και από εκεί και πέρα δεν έχουν διευκρινιστεί ακριβείς αιτίες. Σίγουρα ένα συνδυασμός και η σύγχρονη εποχή και το διαδίκτυο και οι παρέες και η ποιότητα ζωής, όλα μαζί συμβάλλουν σε αυτό. Συν κάποια διαδικτυακά παιχνίδια ή ο εθισμός, γιατί έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και αυτό, συμβάλλει σε αυτά, δηλαδή πέρα από τα παιχνίδια. Είναι αυτά τα παιχνίδια πρόκλησης και διάφορα challenge τα οποία το αναφέρω με την λογική ότι υπάρχουν αυτά τα challenge μέσω στο διαδίκτυο, τα οποία πολλές φορές έχουν οδηγήσει και σε παγκόσμια αλλά και σε πανελλαδική εμβέλεια πάρα πολλά προβλήματα σε νέους και σε οικογένειες που δεν είχαν πάρει χαμπάρι καν ότι το παιδί τους έχει εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Ναι. Εμείς δεν έχουμε συναντήσει πολλά τέτοια περιστατικά, ευτυχώς. Σίγουρα όμως επηρεάζονται από διάφορα πρότυπα του διαδικτύου, γι' αυτό και το ανέφερα. Ναι. Μάλιστα. Οπότε οι γονείς, λοιπόν, αυτό βλέπετε εκεί μια αύξηση. Οι γονείς έρχονται σε εσάς και ζητούν βοήθεια ή πώς να διαχειριστούν μια κατάσταση. Και για τα ίδια τα παιδιά. Και, ναι. Έρχονται δηλαδή και παρακολουθούμε όχι πολύ μικρά παιδιά, αλλά από 10 ετών και πάνω. Δυστυχώς δεν υπάρχει παιδοψυχιατρικό τμήμα. Αλλά όσο μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των εφήβων, τις καλύπτουμε. Μάλιστα. Τώρα ήθελα να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα αυτό που παίζει στην επικαιρότητα. Έχει ανακύψει όλα αυτά τα δεδομένα που είμαστε όλοι σε αυτό, στην παιδεραστία, σε αυτό. Εκεί τώρα, κυρία Μητάκη, καταρχήν υπάρχει εικόνα στο Λασίθι τέτοιων φαινομένων, έχουμε τέτοια εικόνα? Επειδή ξέρω ότι υπάρχει, απλά δεν βγαίνουν στο φως μας και καλώς το κάνουν, δηλαδή τα διαχειρίζεστε? Υπάρχουν κάποιες αναφορές για παρενοχλήσεις. Βέβαια, αρμόδια τώρα εγώ για να σας μιλήσω για αυτό το θέμα δεν είμαι. Σίγουρα είναι κάποιος ψυχίατρος ή κάποιος ψυχολόγος, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες αναφορές. Υπάρχουν και εδώ στο Λασίθι, οι οποίες βέβαια καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Τις διαχειρίζεστε, ας πούμε, ενδοοικογενειακά, πώς να το πω?
Εμείς συνήθως ενημερωνόμαστε από την αστυνομία, αν υπάρχει κάποια καταγγελία. Mm-hmm. Πολλές φορές ζητάνε και ψυχολόγο για να παραστεί σε κάποια κατάθεση παιδιού ανηλίκου. Οπότε κυρίως από αυτές τις διαδικασίες ενημερωνόμαστε εμείς, αλλά έχει τύχει και περιστατικά να το εμπιστευτούν σε κάποιο ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Μπορεί όμως για κάποιο περιστατικό που δεν συνέβη και τώρα, που είχε συμβεί παλιότερα, ή κάποιος άνθρωπος να μιλήσει για πριν 2-3 χρόνια, ας πούμε, που ήταν ανήλικος. Τώρα από την θέση στην οποία εσείς έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε καταστάσεις, οι οποίες εντός ενδοοικογενειακής, όχι βίας, καταστάσεων, τώρα είμαστε και σε αυτό το θέμα το οποίο συζητούμε, η περίπτωση της οικογένειας και της μικρής που πέρασε όλα αυτά και δεν ξέρουμε πια τι ακόμα προεκτάσεις μπορεί να έχει το θέμα αυτό. Υπήρξε καταγγελία και παλαιότερα για το θέμα αυτό και πριν καιρό. Ποιες ήταν, πιστεύετε, οι αποφάσεις οι οποίες παρθήκαν, ήταν σε έναν άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται να είναι χρήστης, πατέρας, να έχει αυτά τα παιδιά, οι κοινωνικοί λειτουργός, οι δομές οι οποίες επισκεφτήκαν το χώρο, τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί εκεί και οδηγήθηκε η οικογένεια στο να μην βοηθηθούν τα παιδιά? Ναι, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια ακριβώς τις διαδικασίες που είχαν γίνει και τι, πώς μπορεί να έγινε, γιατί σίγουρα ακούγονται πολλά, αλλά το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ποιες έπρεπε να είναι οι ενέργειες, πιστεύω? Ναι, σίγουρα θα έπρεπε, επειδή από ό,τι ακούω ήταν και άνθρωποι πολλοί που ήξεραν την οικογένεια. Μάλιστα. Μία μητέρα με 8 παιδιά που δεν ζούσαν και στις καλύτερες συνθήκες, σίγουρα θα έπρεπε να υποστηριχθεί περισσότερο η οικογένεια. Τώρα το αν είχε γίνει κάποια κοινωνική έρευνα, αν είχε γίνει καταγγελία, αν είχαν ζητήσει βοήθεια, δεν το γνωρίζω. Αλλά και πάλι εδώ έχει ευθύνη η μητέρα και η οικογένεια, γιατί πρόκειται για ένα ανήλικο παιδί. Ναι, δεν το σύντομα. Που θα έπρεπε να γνωρίζει περισσότερο πού πηγαίνει, ας πούμε, 11 χρονών παιδί μόνο του, πού εργάζεται. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει και πάλι, δηλαδή ξεκινάει σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό περιβάλλον όλο αυτό. Να. Το οποίο είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό το οικογενειακό περιβάλλον και γενικά και έτσι. Δηλαδή πολλά προβλήματα ξεκινούν από εκεί, που ενδεχομένως οι γονείς δεν τα διαχειρίζονται, δεν θέλουν, δεν μπορούν. Εκεί τώρα δεν ξέρω, οι δομές που υπάρχουν, αν μπορούν να βοηθήσουν μια τέτοια κατάσταση και μέχρι πού μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι. Εγώ πιστεύω σίγουρα ότι οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τέτοιες καταστάσεις, να μην ντρέπονται και να μην φοβούνται ότι αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να θέλει να τους κάνει κακό. Είναι ενημερωμένα, πιστεύετε, ας πούμε, αυτά τα παιδιά και από ποια ηλικία και μετά, ή αυτό ξεκινάει, ας πούμε, από το... από τον ήπιο, αυτή η εκπαίδευση των παιδιών ότι δεν θα πρέπει να αφήνουν κανένα να τα κουμπάει, να τα δηλαδή, που είναι πολλές φορές τα κάνουμε και εμείς οι μεγάλοι λάθη σοβαρά, με τα οποία περνάμε μηνύματα λάθος στα παιδιά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μου έρχεται είναι όταν κάποιος θέλει να αγκαλιάσει και να φιλήσει ένα μικρό παιδί, που του επιβάλλουμε εμείς οι γονείς να το αγκαλιάσει και να το φιλήσει. Δώσε ένα φιλάκι, ας πούμε, στο θείο, παράδειγμα τώρα. Κάτι που του το επιβάλλουμε, ενώ θα πρέπει να αφήνουμε το παιδί να είναι δεν θέλει, δηλαδή δεν πρέπει να επιβάλλουμε κάτι τέτοια. Ακριβώς. Νομίζω τώρα έτσι, σαν παράδειγμα. Ναι, δεν ξέρω, υπάρχουν κατάλληλοι τρόποι σε όλες τις ηλικίες να το πεις ένα παιδί. Και βίντεο υπάρχουν και βιβλία. Και συμβουλές από κάποιο ψυχολόγο σίγουρα που μπορεί να δώσει καλύτερες διευκρινήσεις για το πώς μπορείς να το πεις ένα παιδί, αλλά σίγουρα από πολύ μικρή ηλικία μπορείς να το πεις. Γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί, δεν μπορείς να τους προβλέψεις ποτέ, γιατί και σε χώρους του σχολείου έχουν συμβεί και στο οικογενειακό περιβάλλον το ίδιο συμβαίνει, οπότε νομίζω ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να ενημερώνεις τα παιδιά για αυτούς τους κινδύνους, για να μιλάνε στους γονείς και στα κοντινά πρόσωπα, και να μην υπάρχουν όλα αυτά, να μην... Συνήθως είναι και πρόσωπα που
φιλικά. Που δεν είναι και οικογενειακού περιβάλλοντος. Ναι. Mm-hmm. Ας πούμε, θυμάμαι παλιότερα υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε μία σκιά που το κάνει αυτό σε ένα παιδί και μετά το άλλαξαν και το έκαναν ένα φίλο. Γιατί δεν είναι μία σκιά, δεν είναι κάποιος άνθρωπος που τον φοβούνται τα παιδιά, είναι κάποιος άνθρωπος της εμπιστοσύνης τους και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ενημερωμένο. Τώρα το αν είναι ενημερωμένα, τώρα τελευταία ας πούμε αρκετά παιδιά αναφέρουν και κακοποίηση και μιλάνε περισσότερο με όλα αυτά που έχουν προκύψει με τη βία, αλλά το αν είναι ενημερωμένα δεν το γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Είδα σε, ναι, έτυχε να παρακολουθήσω και την προσπάθεια και σε άλλα κράτη, τα οποία τα μικρά παιδιά ακόμα και από την ηλικία των 2 ετών και μικρότερα, με διάφορα βιντεάκια κόμικ, αλλά πολύ σωστά δομημένα, δίνονται για το ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν είτε τους ξένους οι οποίοι πλησιάζουν, να φωνάζουν βοήθεια αν στην περίπτωση επιμείνουν ή οτιδήποτε. Κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα δεν το βλέπω συχνά, τουλάχιστον δεν το έχω παρατηρήσει εγώ να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό τουλάχιστον στα σχολεία, να το δίνονται στην πρωτοβάθμια σίγουρα ή στους παιδικούς σταθμούς που θα μπορούσαν να εισπράξουν περισσότερα δεδομένα έτσι ώστε να οπλιστούν για αργότερα. Ναι, σίγουρα. Στα σχολεία πολύ σημαντικό. Από τον υπηαγωγείο και στον παιδικό σταθμό ίσως να υπάρχουν κατάλληλοι τρόποι και η οικογένεια και το σχολείο. Εάν το ξεκινούσε αυτό συστηματικά, πιστεύω σίγουρα θα προλαβαίνουν περισσότερα περιστατικά. Είναι κάτι βέβαια που θέλει χρόνο, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να το ξεκινήσει. Ωραία. Λοιπόν, κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, κυρία Μητάκη, είπαμε ότι υπάρχει πρόγραμμα, να το πω, το οποίο μπορεί να απευθυνθεί εκεί οποιοσδήποτε νιώθει αυτό το άγχος, το βάρος και δεν μπορεί να το διαχειριστεί 2 χρόνια μετά την πανδημία, που έχει να κάνει με αυτό συγκεκριμένα, και υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, είτε για ενδοοικογενειακή βία, είτε για οτιδήποτε μπορεί να αποτανθεί εκεί, αν θέλει να ζητήσει βοήθεια κάποιος άνθρωπος που μας ακούει ή συγγενείς, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, οποιοσδήποτε. Ωραία. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί 11 με 7 διαφορετικές ώρες από τη μονάδα. Η μονάδα είναι 8 με 4. Όποιος θέλει, είναι 2 ψυχολόγοι. Μπορεί να καλέσει είτε τηλεφωνικά στο 2841-025-905 είτε στη σελίδα της αρρωγής που είναι www.arrogi.gr. Υπάρχει μια φόρμα που εκεί μπορεί να βάλει βασικά στοιχεία και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος και έπειτα τον καλεί κάποιος ψυχολόγος. Υπάρχει ένα αρχικό κοινωνικό ιστορικό που παίρνει, τα οποία όλα τα στοιχεία είναι απόρριτα φυσικά και στη συνέχεια κλείνεται το ραντεβού. Και υπάρχει και ένα email, το arrogicovid@gmail.com, όπου και εκεί μπορεί να στείλει ο κόσμος, να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και φυσικά για τα ραντεβού της μονάδας στα τακτικά είναι το σταθερό μας, 8 με 4. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο έτσι, για το κλείσιμο να πούμε, κυρία Μητάκη, στον κόσμο. Καλή δύναμη νομίζω. Γενικά ο κόσμος προσπαθεί να αντέξει. Και εύχομαι όλοι να είμαστε υγιείς και καλά. Έτσι. Και για ψυχική ισορροπία που είναι πολύ σημαντική. Πάντα, ναι. Να είστε καλά. Είναι μέσα και η ψυχική. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας.